ένα σημαντικό κενό στο χώρο της πληροφόρησης και της εξυπηρέτησης όχι μόνο των επισκεπτών αλλά και των επιχειρηματιών του τουρισμού έρχεται να καλύψει η νέα υπηρεσία που αναμένεται να συσταθεί και να λειτουργήσει στα Χανιά από την προσεχή τουριστική περίοδο. Πρόκειται για ένα κέντρο εξυπηρέτησης πολιτών, το πρώτο στην Ελλάδα, που θα παρέχει στοχευμένα τουριστικές υπηρεσίες. Συμφωνήσαμε με το Δήμο Χανίων για πρώτη φορά στην Ελλάδα να δημιουργηθεί κάτι το οποίο το ονομάζουμε ακόμα σχηματικά ΚΕΠ τουρισμού. Θα είναι η πρώτη φορά που θα γίνει εδώ στα Χανιά και η πρώτη φορά που θα γίνει και θα λειτουργήσει σε όλη την Ελλάδα, πιλωτικά σε πρώτη φάση, όπου ουσιαστικά είναι μια υπηρεσία καινούρια, η οποία θα μαζέψει όλες τις τουριστικές υπηρεσίες που μπορούν να δοθούν, να προσφερθούν και στους επισκέπτες μας, αλλά και στους επιχειρηματίες του τουρισμού. Έτσι λοιπόν, σε συνεννόηση με τον πρόεδρο του Λιμενικού Ταμείου, τον Μανώλη τον Κοτσιφάκη, είμαστε πλέον έτοιμοι να δημιουργήσουμε την κατάλληλη υποδομή, όπου με την συνδρομή του Δημήτρη του Φαγκάκη και του ΕΟΤ θα μπορέσει να αποτελέσει ένα πόλο πληροφόρησης, εξυπηρέτησης. Το κέντρο εξυπηρέτησης πολιτών αναμένεται να στεγαστεί στις νέες εγκαταστάσεις του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου στο παλιό λιμάνι των Χανίων. Η στελέχωση θα γίνει και από άτομα του ΕΟΤ, αλλά και από άτομα που ήδη έχει ο Δήμος Χανίων στο Τμήμα του Τουρισμού. Στη συνάντηση του Δημάρχου Χανίων Παναγιώτη Σιμανδυράκη με τον Γενικό Γραμματέα του ΕΟΤ, αναπτύχθηκε το σχέδιο για την ανάπλαση της παραθαλάσσιας ζώνης από την πλατεία Τάλος μέχρι τη Νέα Χώρα, μετά και την απεμπλοκή της έκτασης της πισίνας του Ξενία. Άρα αυτό που θέλουμε να κάνουμε είναι να δημιουργήσουμε μια τελείως διαφορετική εικόνα σε όλη αυτή την περιοχή, μια περιοχή η οποία έχει ειδικά χαρακτηριστικά. Στο επίκεντρο βρέθηκαν οι προετοιμασίες σε επίπεδο Δήμου για την έναρξη της νέας πολλά υποσχόμενης τουριστικής περίοδου. Η προετοιμασία των προορισμών εν ώψη της τουριστικής σεζόν είναι ένα πολύ σημαντικό ζήτημα και το βάρος για αυτή την προετοιμασία σε πολύ μεγάλο βαθμό πέφτει στις δημοτικές αρχές και στους μητροπολιτικούς δήμους όπως είναι ο Δήμος Χανίων. Ο Γενικός Γραμματέας του ΕΟΤ Δημήτρης Φραγκάκης προείδρευσε σύσκεψεις με τη συμμετοχή δημάρχων τουριστικών περιοχών. Ο ίδιος εμφανίστηκε πεπισμένος πως παρά την αβεβαιότητα και το σκηνικό κρίσης διεθνώς, τα αισιόδοξα σενάρια θα επιβεβαιωθούν για την Ελλάδα.